Οι φωτογραφίες αυτές με τη Μέρκελ να κάνει σκι στο Σεν Μόριτς στην Ελβετία στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών της είχαν κάνει τότε το γύρο του κόσμου. Τώρα όμως γίνεται γνωστό ότι εκείνες τις μέρες η καγκελάριος έπαθε ένα ατύχημα στο σκι που θα την καθυλώσει για τις επόμενες 3 εβδομάδες στο κρεβάτι. Την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπός της. Die Bundeskanzlerin hat sich im Weihnachtsurlaub beim Langlauf eine schwere Prellung zugezogen, verbunden mit einer sogenannten Infraktion, einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring. Das macht es nötig, dass sie 3 Wochen lang viel liegt bzw. eine Gehhilfe benutzt. Sie wird sich daher. Η Μέρκελ αρχικά θεώρησε ότι είχε μόνο μόλοπες από το ατύχημα. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στο Βερολίνο, υπευλήθη σε εξετάσεις επειδή συνέχισε να πονάει και αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για ένα ελαφρύ κάταγμα στη λεκάνη. Man muss das nachfragen. Sie ist hingefallen. Beim Langlauf. Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus. Την είδηση του ατυχήματος μετέδωσε πρώτο το BBC. Hello, ακόμη και οι δεινοί σκιέρ παθαίνουν ατυχήματα, σχολίασε το βρετανικό δίκτυο. I don't have any more details in terms of where she is or her exact condition. I mean, this is all breaking, as you said, Nick, in the last sort of half hour or so. Word coming through from that resort, Engadin, I think I'm pronouncing it correctly, in the Swiss Alps, right on the border with Italy in eastern Switzerland. Το ατύχημα έγινε στις Ελβετικές Άλπεις, στα σύνορα με την Ιταλία, στο Engadin, δίπλα στο Σεν Μόριτς. Η Γερμανίδα καγκελάριος θα χρειάζεται γι' αυτό το διάστημα πατερίτσες για να κινείται, γι' αυτό και θα περιορίσει το ελάχιστο της μετακινήσης της. Για παράδειγμα, δεν θα παραστεί στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός στο τέλος του μήνα, ωστόσο θα προεδρεύσει στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη στο Βερολίνο. Sie werden sie also auch immer mal wieder zwischendurch erleben, aber Termine außerhalb Berlins und auch einige der schon angekündigten öffentlichen Termine in Berlin werden eben abgesagt, denn die ärztliche Weisung heißt viel liegen. Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πώς έγινε το ατύχημα και κάτω υπό ποιες συνθήκες. Ωστόσο, δεν λείπουν εκείνοι που σχολιάζουν πως τα πέδιλα του σκι ήταν αρκετά παλιά. Είχαν κατασκευαστεί μεταξύ 1992 και 1995 στη Γερμανία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ευθύνονται για το ατύχημα.